Λοιπόν, το πρώτο κέντρο διαφυλικής χειρουργικής και μεταμόσχευσης στην Ευρώπη. Πείτε μας λίγα ίσως πράγματα. Και στον κόσμο, γιατί είμαστε υπερβολικοί, δεν υπάρχουν. Ο συνδυασμός των δύο δεν υπάρχει. Διαφυλικές κλινικές υπάρχουν. Υπάρχουν 5-6 στον κόσμο, όχι πολλές, αλλά υπάρχουν. Μεταμόσχευση όμως που θα απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό δεν υπάρχουν. Είναι το πρώτο που γίνεται και γίνεται στην Αθήνα, γίνεται στο ιατρικό κέντρο, γίνεται στα πλαίσια της δικής μας μονάδας της ανδρολογικής κλινικής, που είναι επίσης μια διεθνής οργάνωση, κλινική δηλαδή. Έχουμε κέντρα σε πολλές χώρες. Και θα απευθυνθούμε σε όλο τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα μόνο. Έτσι. Βέβαια, αφορά και τους Έλληνες, σαφώς. Οι Έλληνες πόσο εκπαιδευμένοι σε εισαγωγικά είναι για κάτι τέτοιο? Ναι, υπάρχουν οι άνθρωποι, αυτοί υπάρχουν, απλά ζουν στη ζώνη του λυκόφωτος, δηλαδή ντρέπονται, δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν, πάνε σε περίεργα κέντρα, δεν έχουν πληροφορίες. Εμείς εδώ θα δώσουμε όλη την πληροφορία, γι' αυτό και το νομικό και το ψυχολογικό και το ενδοκρινολογικό και το χειρουργικό team, που θα είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, με τη μεγαλύτερη εμπειρία στον κόσμο, θα είναι μια μονάδα μέσα σε ένα τεράστιο όμιλο όπως είναι το ιατρικό κέντρο. Και σας λέω, ξανατονίζω, ότι είναι η Ελλάδα που στέλνει μήνυμα ότι εδώ έχουμε πολύ ψηλή εξειδίκευση σε ένα κομμάτι που ίσως να μην είναι το μεγαλύτερο, δεν αφορά καρκίνο ούτε καρδιές, αλλά είναι ένας μεγάλος αριθμός που υποφέρει από αυτά τα προβλήματα, τη σφορία του φύλου δηλαδή. Και ακούσαμε μέσα ότι απευθύνεται και σε γυναίκες, γιατί υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες έχουν γεννητικά προβλήματα. Ναι, γυναίκες που θέλουν να γίνουν άντρες. Γεννιούνται με αυτή τη δυσφορία. Δεν θέλουν να γυναίκες, αλλά να γίνουν άντρες. Αυτός που αυτοκτόνησε στο Βέλγιο ήταν μια γυναίκα που ήθελε να γίνει άντρας. Δεν πέτυχαν οι επεμβάσεις και αυτοκτόνησε 41 ετών. Ο Καμίλ που θα χειρουργήσουμε θα γίνει άντρας, γιατί δεν έχει γεννητικά όργανα. Έκανε 5 απόπειρες αυτοκτονίας. Δηλαδή, 40% των ανθρώπων αυτοκτονούν στη διαδικασία αναμονής, μάλλον στη λίστα αναμονής που μπαίνει. Διότι είναι λίγα τα κέντρα. Με αυτή την έννοια έχει νόημα το κέντρο. Με αυτή την έννοια έχει το ότι έχουμε, θα λέγαμε, την αφρόκρεμα των γιατρών που ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Δεν είναι πολύ σε όλο τον κόσμο. 2, 3, 4 μετρημένοι στα δάχτυλα. Και θα έχουμε και την υποστήριξη, όπως είπα, ενός μεγάλου ομίλου για νοσοκομιακού, με τεράστια τεχνογνωσία και τεχνολογία. Να ρωτήσω κάτι που ίσως ενδιαφέρει πολλούς άντρες στην Ελλάδα. Με την επιμήκυνση, τι ακριβώς γίνεται? Η επιμήκυνση υπάρχει σε μεγάλο, μα είναι απλό, δεν είναι διαφυλική χειρουργική. Είναι απλό χειρουργείο μιας ώρας και 2 ώρων νοσηλείας, δεν έχει καμία σχέση. Διαφυλική χειρουργία είναι πολύ ωραίο χειρουργείο. Αλλάζει ουσιαστικά την ανατομία, έχει τεχνικές δυσκολίες. Η απλή μεγέθυνση είναι μια, ας πούμε, απλή έως και γελία ιστορία σε εισαγωγικά για έναν άντρα να το μεγαλώσει σήμερα. Σε ομάδες που έχουν εμπειρία, δεν είναι κάτι καινούργιο, γίνεται εδώ και 20 χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση όμως με τη διαφυλική. Το καινούργιο σε αυτήν την ιστορία είναι το διαφυλική και μεταμόσχευση που λέμε. Και φυσικά όλοι οι γιατροί, οι οποίοι είναι οι κορυφαίοι στον χώρο που έχουν. Κοίταξε, εδώ θα είναι μαζί μας ο νούμερο 1 και δεν άλλος. Νούμερο 2 δεν υπάρχει ακόμα. Ο Αντρέ Τεμερβέ από την Νότια Αφρική. Θα είναι ο Κόγιοβιτς, πάλι νούμερο 1 στην εμπειρία, σε παγκόσμια εμπειρία. Νομίζω εμείς πάλι με τη δική μας εμπειρία 30 χρόνια στην ανδρολογία μας, ξέρει ο κόσμος. Θα ενώσουμε αυτές τις δυνάμεις για να δώσουμε τον γυναικολόγο, τον κύριο Κρέτσα, τον καθηγητή, ο οποίος έχει μεγαλύτερο αριθμό κατασκευής κόλπου. Νομίζω ότι έχουμε μια καλή ομάδα. Τι συμβουλεύετε τους γονείς των μικρών παιδιών που μπορεί να δούνε κάποιο πρόβλημα που υπάρχει? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να σιγουρευτεί κάποιος για το φύλο, γιατί ο φαινότυπος, αυτό που φαίνεται πολλές φορές, κρύβει και ένα γονότυπο, μηδογονίδιο χρωμόσωμα που δεν φαίνεται. Άρα, αν είναι αμφίβολο το φύλο του παιδιού, πρέπει να εξεταστεί χρωμοσωμικά. Και να αποφασίσει βέβαια η οικογένεια ή και το ίδιο το παιδί καμιά φορά. Γιατί έχω ένα παράδειγμα, ας πούμε, έχω παράδειγμα από χώρες, ας πούμε, όπως είναι το Ιράκ ή η Παλαιστίνη, όπου οι γονείς αποφασίζουν αν είναι αμφίβολα τα γενετικά όργανα, δηλαδή μεγάλη κλειτορίδα που φαίνεται σαν παιδί να το κάνουν αγόρι, ή κορίτσι ανάλογα με την εμφάνιση. Βέβαια με γονιδιακούς ελέγχους, με ψυχολογική υποστήριξη, με ορμονικούς ελέγχους, αυτά δεν γίνονται έτσι στο πόδι. Μια τελευταία πορεία που την έχω εγώ. Ποιο είναι πιο δύσκολο, από άντρας να γίνεις γυναίκα ή από γυναίκα να γίνεις άντρας?
Ο Αδάμ είναι πιο δύσκολο να γίνει. Η γυναίκα γίνεται πιο εύκολα. Νομίζω το αντίθετο. Όχι. Ναι, για να κάνεις τη γυναίκα άνδρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Ενώ να κάνεις τον άνδρα γυναίκα. Γιατί στον άνδρα γυναίκα τι κάνεις, κόβεις. Ενώ στη γυναίκα πρέπει να προσθέσεις. Είναι πιο δύσκολο.